Γιατί τρέχεις? Για να τρέχουν και οι δουλειές σας. Μα, μισθή μου κύριε. Γουρλού, γουρλού, είναι γουρλού, γουρλού. Τι δείχνετε εμένα ρε παιδιά, επειδή είμαι προληπτικός, είμαι. Εκεί κοίτα, εκεί κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έτσι. Από κάτω, βλέπεις τι λέει. Έτσι. Ο πιο προληπτικός άνθρωπος στον κόσμο. Το που κάνει έτσι, έτσι, πού να σε χρήσω. Τι να κάνω παιδιά, είναι προληπτικός. Μια τρίτη είναι ρε αδερφέ, μια τρίτη. Επειδή έχει το 13 δίπλα. Δεν έγινε και τίποτα. Εκεί, κοίτα, φτύσου λίγο, φτύσου. Όλα καλά, παιδιά, καλή μέρα. Έχει έρθει με κάτι σκόρδα σήμερα, έτσι. Έχει φέρει 3-4 αρμαδιές. Τι να κάνει, άλλο, μάτια έχει. Πού του φορτώ, όχι, δεν φοράω τίποτα. Σίγουρα. Τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τίποτα. Το πιστοποιώ. Γουρλού είναι γουρλού, γουρλού. Λοιπόν, γεια σα, καλή γουρλού. Έχουμε κανένα δύο γουρλούδες εμείς. Ο Γιαννάκος μου εδώ, γεια σου, ρε Γιάννη. Ο μόνος που με σκέφτηκε ψέκασε κιόλας πριν. Ωραία, εντάξει. Έχουμε και μερικούς που δεν είναι γουρλίδες. Τους λέει πρωί-πρωί δηλαδή. Πού στους οποίους βλέπει και λέει Παναγία μου. Μόλις τους δει κανεί πως σκύβει τα κορδόνια. Ναι, ναι, αμέσως, πάμε σκύβει τα κορδόνια. Λοιπόν, δεν καλημέρα σας κυρίες, κύριοι και καλή τρίτη παιδιά. Να έχετε και ας είναι και 13. Ή όπως λέει και ωραία Βουλαρίνος, καλημέρα κυρίες, κύριοι και οι υπόλοιποι. Ναι. Να Ούλοι είστε άλλοι. Καλά. Τρίτη και 13, όσοι είστε προληπτικοί, καθίστε σπίτι, δεν έχετε κανένα λόγο να αυτό προστατευτείτε. Αυτοπροστατευτείτε που λέει, και η Παπακώστα. Που λέει και η Παπακώστα. Δίκιο. Μέτρα αυτοπροστασίας για τρίτη και 13. Σωστό. Μείνετε σπίτι, κλειδωθείτε σε ένα δωμάτιο, βάλτε σκόρδα, φτύστε του παππού. Και τα λοιπά. Ναι. Ατέριαστη@sky.gr είναι το mail για να στείλετε ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας και η πρόληψή σας. Αλλιώς στα social τα media, Facebook, Instagram, Twitter, hashtag ατέριαστη. Έχουμε, σήμερα θα δείτε σε λίγη ώρα καθίστε, θα δείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου θα είναι η κυρία Ζωή εδώ, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Κωνσταντοπούλου, μία υπάρχει εσύ. Όχι, ξέρεις κάποια άλλη που θα μπορούσε να είναι στην εκπομπή. Είπαμε μόνο Κωνσταντοπούλου, δεν είπαμε και το όνομα γιατί πάει ναι, μαζί. Ναι, παιδί μου, Κωνσταντοπούλου, άλλη Κωνσταντοπούλου, ξέρεις που θα μπορούσε να είναι. Όχι, αλλά φαντάζομαι όλοι οι υπόλοιποι θα γνωρίζουν κάποιο Κωνσταντοπούλου. Κατάλαβε. Να, Φωτεινή Κωνσταντοπούλου που είναι συγγραφέα και είναι αστυνομικό. Εντάξει, ναι, οκ, σωστό. Εν πάση περιπτώσει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Επικεφαλής. Ότι για τον τυροκαυτερό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, γιατί προσέξτε λίγο σήμερα. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Γιατί είναι πάλι. Κοίτα τι έπαθε η κυρία εδώ στην Κίνα. Στην Κίνα το πάθε, εγώ προσέχω εγώ. Ναι, βεβαίως θα προσέξεις, την είδες που πήγε. Τι λες. Έζησε. Έζησε η γυναίκα. Δόξα το γι' αυτό το δείχνουμε κιόλας, επειδή έζησε. Έλα Παναγία. Λοιπόν, έχει ανοίξει το. Κοιτάξτε, παιδιά. Έφυγε. Εν τω μεταξύ, τι να τη πει τώρα, είναι και 30 κιλά γυναίκα. Είναι. Δεν ήταν και τυχερή να κάνει ένα βήμα. Κοίτα ένα βήμα ακόμη να φύγει. Πω, πω. Έφυγε όλο. Ο άλλος εκεί ανέμελος, πάει δίπλα. Να σε ρωτήσω. Όλα καλά. Ο εργολάβος. Ο εργολάβος. Ναι, ο εργολάβος. Τι. Ο εργολάβος. Θα γίνει ΕΔΕ. Υποθέτω. Ναι, είναι σύντομες οι ΕΔΕ εκεί. Θέλω να πιστεύω. Ναι, πάμε παρακάτω. Ο πιο απατεώνας ποδοσφαιριστής που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Ή ένας από τους πιο απατεώνες. Έχει τραυματιστεί ένας παίκτης στην και τον φροντίζει. Το... Και τον φροντίζει, έτσι. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Τι να κάνεις άμα σου έρχεται την μπάλα. Οπ, τον άφησε, πήγε να βάλει τον κολάκι, τέλος. Άμα είσαι απατεών, είσαι απατεών, τέλος. Φωνάζει, ρε παιδιά, εδώ το παιδί. Ρε διαιτητή. Και ξαναπάει σε αυτό μετά. Ναι, ξαναπήγε να φροντίσει. Ναι. Έβαζε, έβαλε το. Εδώ κοίτα. Τρομερό, έτσι. Ναι, αλλά πήγε να βοηθήσει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, επειδή οι μέρες γίνονται πιο κρύες, πάμε να δούμε τι λέει η κυρία Χριστίνα.